Αυτό που εμάς εδώ με την Χρύσα και με τον Γιώργη μας συγκλώνησε είναι αυτή την ιστορία που ακούσαμε από μία μητέρα, όπου συνέβη το εξής. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Έχει ένα κοριτσάκι το οποίο έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Μικρό, 12 ετών. Το εξαπάτησε μία συμμαθήτριά της, της είπε έλα να πάω να σου βγάλω κάποιες φωτογραφίες, πήρε το προσωπάκι αυτού του παιδιού, έβαλε από κάτω γυμνή φωτογραφία και την έβγαλε. Σεριάννη, στο διαδίκτυο. Ναι, γιατί δημιούργησε σελίδα. Πάμε να συναντήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε τη μητέρα αυτή τη μικρούλα. Την κυρία Κατερίνα Φωτιάδου θα μιλήσει. Κυρία Φωτιάδου, καλημέρα σα. Καλή σα ημέρα. Τώρα, μετά την ακρίβεια και την κατάδα, τι να πω κι εγώ. Όμω, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό παιδί, το δικό σα παιδί, που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τα οποία. Αυτισμό, κύριε Παπαδάκη, δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Και που εύκολα κάποιος μπορεί να το παρασύρει. Ακριβώς. Μια συμμαθήτρια, ένα χρόνο μεγαλύτερη γιατί έχει χάσει μια τάξη, της λέει πάμε να σου βγάλω κάποιες φωτογραφίες για να τη φτιάχνουμε, να φτιάξουμε και μια σελίδα και αυτό και τα λοιπά. Το κοριτσάκι πίστηκε γιατί ήδη έχουν αναπτύξει μια σχέση αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Όχι κύριε Παπαδάκη, καθόλου έτσι δεν είναι. Για πείτε μας. Καταρχάς δεν γνώριζε καθόλου την κατηγορουμένη κόρη μου. Μάλιστα. Γνωρίστηκαν την ημέρα του αγιασμού. Αυτό είναι το ασύλληπτο, αυτό είναι που δεν μπορώ ακόμη να καταλάβω, να χωνέψω. Γνωριζόταν 10 λεπτά. Απλά έβαλαν τα παιδιά σε τάξη, ναι. Και έτυχε να βάλουν στο ίδιο γραμμείο το κορίτσι αυτό με την κόρη μου. Η διαδικασία του να τους δώσουν βιβλία είναι 10-15 λεπτά. Πώς γίνεται μέσα σε 10 λεπτά, σε 15 λεπτά, ένα 13χρονο να έχει οργανώσει μέσα στο μυαλό της όλη αυτή την ιστορία. Το να σκεφτεί, να την πάει στο πάρκο, να την τραβήξει φωτογραφίες. Δεν ξέρω. Και ήταν το προσωπάκι της κόρης σας και από κάτω ήταν... Οποιοδήποτε υλικό έχει αποσταλεί από γυμνά κορμιά είναι ακέφαλα. Απλά χρησιμοποιήσε τις φωτογραφίες που τράβηξε στο πάρκο για να δημιουργήσει τα προφίλ. Δηλαδή κάθε λογαριασμός χρειάζεται μια φωτογραφία στο προφίλ όπου φαίνεται ποιος είναι. Α, και υποτίθεται λοιπόν, γιατί συγγνώμη γιατί δεν ξέρω από όλα αυτά. Δεν έχω ούτε προφίλ έχω, ούτε με κάνει με ενδιαφέρει. Φαίνεται λοιπόν σε αυτόν ο οποίος το παρακολουθεί, που μπαίνει και το παρακολουθεί, ναι. Ότι σε αυτή η φωτογραφία της μικρούλας είναι το κορμάκι το γυμνό από κάτω. Ότι ο λογαριασμός είναι της κόρης μου. Μάλιστα. Ότι ο λογαριασμός ανήκει στην κόρη μου. Και μέσα από αυτούς τους λογαριασμούς, γιατί τους έχει φτιάξει τις επόμενες, μέσα στις επόμενες 4-5 μέρες. Δηλαδή ασύλληπτα πράγματα. Είχε αντιληφθεί την αδυναμία της κόρης σας? Φυσικά, από την πρώτη στιγμή η κόρη μου και όλα τα αυτιστικά παιδιά είναι ειλικρινής. Είναι αθώα και η ψυχή τους είναι αγνή. Από την πρώτη στιγμή είπε, με λένε έτσι και είμαι αυτιστική. Δεν τρέπεται ούτε το παιδί μου να το πει. Γιατί... Δεν είναι ντροπή. Είναι διαφορετικότητα. Εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Παπαδάκη. Εκ πείρας. Έτσι. Ξέρετε. Ακριβώς. Ξέρετε πολύ καλά. Το γνωρίζω, κύριε Παπαδάκη, και μπορείτε να με νιώσετε και να με καταλάβετε. Απολύτως. Και την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι το εξής. Ό,τι έγινε, έγινε. Έγιναν λογαριασμοί. Από εκεί διακινήθηκε πορνογραφικό υλικό, το οποίο, σαν παραλήπτες, είχε υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Συγγνώμη, ήρθατε σε επαφή με τη μητέρα αυτού του κοριτσιού? Πριν όμως, κάτσε να δούμε τις συνέπειες πρώτα. Σου λέει μητέρα. Τώρα. Ότι αυτό το υλικό άρχισε να κυκλοφορεί ανάμεσα στα άλλα παιδιά της τάξης και λέγανε η ΤΑΔΕ έχει φτιάξει πορνογραφική σελίδα. Δεν ξέρω πού βρήκε τους λογαριασμούς του Instagram των υπόλοιπων παιδιών του σχολείου. Κατάλαβες τι έκανε. Εσύ και που ξέρεις από αυτό. Και αυτό το οποίο το έμαθα πρόσφατα και δεν ξέρω πώς κρατιέμαι, μα την Παναγία σας μιλάω, από καθηγητή του σχολείου, ότι ήταν η πρώτη που ανέβηκε εκείνη την ημέρα, γιατί η καθηγήτρια εκείνη ήταν επιτηρήτρια εκείνη την ημέρα,
Και μου είπε τη λέξη, ήταν η πρώτη που ανέβηκε στο γραφείο του διευθυντή και με περίσσια κακία είπε, κοιτάξτε, κοιτάξτε τι μου έστειλε η τάδε. Εντάξει, αυτό τέτοια ξεπερνά κάθε λογική τώρα που ακούμε, ξεπερνά κάθε λογική. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και ακριβώς δημιούργησαν τα ψεύτικα τώρα προφίλ. Τώρα το κορίτσι πώς είναι. Και κυκλοφορούσαν πορνογραφικό υλικό και πήγανε και δήθεν την κατήγγυλαν για το τι κυκλοφορεί μέσα στο σχολείο. Κύριε Φωτιάδου, το κορίτσι σας πώς είναι τώρα, γιατί αναφυσβήτα και αυτό. Τότε μόνο το κορίτσι πώς είναι. Έχουμε αρρωστήσει οικογενειακώς. Τι λέτε τώρα. Στο σχολείο καταρχήν πηγαίνει. Το παιδί μου, ναι. Το παιδί μου το έχω πει αυτές τις ημέρες, έχει κυκλοφορήσει παντού. Το πρόλαβα στο παραπέντε πριν την αυτοκτονία. Έγινε ο περίγελος του σχολείου. Έκανε απόπειρα. Την έφυναν, τη χτυπούσαν, την έβριζαν. Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει το παιδί από δεν, αυτό. Δεν φτάσαμε ευτυχώς εκεί. Για καλή μας τύχη, εκμυστηρεύτηκε στη μόνη φίλη που έχει, η οποία είναι η κόρη της κολλητής μου της φίλης, ότι θα βάλει τέλος στη ζωή της. Ότι δεν αντέχει άλλο αυτή τη ζωή. Δεν ήθελε το παιδί μου να πάει σχολείο. Είχαμε ξεκινήσει διαδικασίες για κατοίκον τη διδασκαλία τότε. Και το τραγικό ξέρετε ποιο είναι. Ποιο? Ότι ζούμε στη χώρα του κουκουλώματος. Να τα κουκουλώσουμε από το σχολείο, να τα κουκουλώσουμε από τη δευτεροβάθμια. Να μην χαλάσει η φήμη του σχολείου. Πραγματικά. Και για να βρω το δίκιο μου τότε και για να μπορέσω να προστατεύσω το παιδί μου έπρεπε να φτάσω τρελαμένη στο Υπουργείο Παιδείας και να βρεθεί μία κυρία Ευθυμίου και να μου πει μη στεναχωριέστε, αναλαμβάνω την περίπτωσή σας προσωπικά. Και από εδώ και πέρα ό,τι συμβεί στο παιδί θα έχουν να κάνουν μαζί μου. Θέλετε να μας πείτε. Και τις ευχαριστώ. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι το περιστατικό καταγγέλθηκε από εσάς και όχι από τη δευτεροβάθμια που είχε γίνει. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό, Γιώργο, που λέει η κυρία. Να φτάσουμε λίγο και στην οικογένεια του άλλου κοριτσιού, γιατί αυτά που μας λέτε τώρα είναι σοκαριστικά. Λίγο να σας πω. Από τον πρώτο λογαριασμό ακόμη, με το που ήρθε ο σύζυγός μου από τη δουλειά, φύγαμε και πήγαμε κατευθείαν δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Με τον πρώτο λογαριασμό. Πήγαμε να καταθέσουμε καταγγελία. Εγώ πριν πάμε, το 2-3 ώρο που μεσολάβησε, είχα ήδη δει και τη φωτογραφία, είχα ψάξει το κινητό του παιδιού μου, αν και ξέρω, αυτό γίνεται ούτε σε άλλους καθημερινός έλεγχος, και ήξερα ότι οι φωτογραφίες τραβήχθηκαν από την τάδε κοπέλα. Και τους το είπα, τη δίωξη. Αλλά χωρίς στοιχεία εννοείται, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Επικοινωνήσατε με την οικογένεια του κοριτσιού? Αγάπη μου, άμα είχα επικοινωνήσει τόσο καιρό με την οικογένεια του κοριτσιού. Εκείνοι προσπάθησαν έστω να ζητήσουν ένα συγγνώμη. Άλλο λέει, θα βγάζε την οργή της. Ποια οργή. Δεν θα φτάναμε σε δίκη. Εκτός αν ήμουν εγώ κατηγορούμενη. Γιατί από εκείνη την ημέρα που έμαθα ότι το παιδί μου σκέφτεται να αυτοκτονήσει, ξεκινήσαμε με παιδοψυχίατρο συνεδρίες. Μέχρι και τώρα. 2,5 χρόνια. Απίστευση. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουν από όλοι. Άρη μου λέει. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Όλοι οι γονείς. Ότι εμείς, η δική μας η καθημερινότητα δεν είναι σαν τη δική τους. Ότι εμείς κάθε μέρα που περνάει σκύνουμε αίμα. Ότι εγώ κοιμήθηκα σήμερα 5 ώρα τα χαράματα. Γιατί κάθε μέρα στις 5 τα χαράματα κοιμάμαι, κάθε βράδυ. Και όλες κοιμάνε. Γιατί όλες είμαστε ματικαταθλιπτικά και με ηρεμιστικά για να μπορούμε να βγάζουμε τη μέρα μας. Και έρχεται ένα αχαρακτήριστο και όταν με κόπο και με θυσία και με τρελά έξοδα. Με συγχωρείτε που φωνάζω, αλλά μέχρι εδώ. Φώναξε. Φώναξε, Κατερίνα, φώναξε. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτύνουμε αίμα. Χρόνια. Εγώ το παιδί μου το ξεκίνησα από 1,5 έτους λογοθεραπείες και εργοθεραπείες. Στην πορεία συνεχίσαμε με μουσικοθεραπείες, με ψυχοθεραπείες, με ό,τι θεραπείες. Για να φτάσω το παιδί μου στην κατάσταση που είναι σήμερα. Από το 0 να το φτάσω στο 10. Και έρχεται ένα χαρακτήριστο και από το 10 μου το ξαναρίχνει στο 0. Όχι! Εγώ καταλαβαίνω. Γιατί η μέρα η δική μου, η μία ημέρα η δική μου
Η μία η καθημερινότητα οποιασδήποτε μάνα αμαία ισοδυναμεί με ένα χρόνο οποιοσδήποτε άλλη μάνα. Και όποια δεν το πιστεύει, ας έρθει μία μέρα στη δική μου καθημερινότητα. Και τότε θα τη πω. Είναι και... Γι' αυτό το... Με συγχωρείτε κύριε Παπαδάκη. Να μιλήσουν στα παιδιά τους. Να ελέγχουν τα κινητά τους. Δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά εάν το έγκλημα, γιατί έγκλημα είναι. Βιασμός. Δεν είναι μόνο βιασμός του σώματος. Φυσικά. Ακόμη χειρότερος είναι ο βιασμός της ψυχής. Μάλιστα... Ειδικά όταν πρόκειται για ένα 12χρονο, για ένα αυτιστικό παιδί. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει όλους. Όλους. Αγαπητή κυρία Φωτιάδου, Κατερίνα, είναι απολύτως δικαιολογημένη η αγανάκτησή σου. Νομίζω ότι είχαμε ανάγκη να τα ακούσουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε τον χρόνο να τα πω. Ένα παράπονο, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Ομολογουμένως, ο Μίκης Θοδωράκης ήταν ένα σύμβολο. 15 ημέρες όλα τα κανάλια, κάθε μέρα αφιέρωμα. Έχω φτάσει 52 χρονών και ζήτημα στη ζωή μου αν έχω δει 2 εκπομπές οι οποίες να αναφέρουν για τον αυτισμό. Πού είμαστε, εξαφανισμένοι? Να δώσω και ένα μήνυμα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όλοι τους. Τι κάνουν? Βγάζουν νόμους. Για όλους εκτός από τα παιδιά μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχουν. Τα μισά τα σχολεία που είναι ειδικά, είναι για πέταμα. Αν θέλετε κιόλας, υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη που έγινε από την Ευρώνα GR, μπορείτε να το ψάξετε, πού ζουν τα παιδιά εκείνα, που υποτίθεται τα στέλνουν σχολεία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εκπομπή και βήμα και φωνή δεν έχουν δώσει κανέναν από εμάς. Και είμαστε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες. Έχω την εντύπωση... Και είμαστε όλοι αυτοί, είμαστε ψήφοι. Και όταν θα έρθουν να μας βρούνε, τότε θα βρούνε την πόρτα μας κλειστή. Αγαπητή Κατερίνα, νομίζω ότι η καλύτερη εκπρόσωπος αυτών των οικογενειών ήσουν σήμερα εσύ. Και σου μιλάω στον Ενικό γιατί σε θεωρώ φίλη μου πια. Και πολύ καλά κάνετε, σας ευχαριστώ. Γιατί έχω ζήσει ανάλογες καταστάσεις και η οργή σου είναι απολύτως δικαιολογημένη. Απολύτως. Κύριε Παπαδάκη, αν άφηνα τον εαυτό μου ελεύθερο, θα τους έπαιρνε και θα τους σήκωνε όλους μαζί τώρα. Σε καταλαβαίνω. Όλους μαζί. Σε καταλαβαίνω. Είπατε πριν για την ακρίβεια. Ας έρθουν σε εμάς να ρωτήσουν. Το πάνε τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι κύριε Παπαδάκη, εμάς τους απλούς πολίτες πρέπει να καλέσετε. Γιατί όλοι αυτοί παίζουν με τα εκατομμύρια, στις δικές μας τις πλάτες. Γιατί εμένα το παιδί μου, παράνομα, από τα ΚΕΠΑ, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τα έχουν βγάλει για 3 χρόνια, για 5 χρόνια και θα πρέπει να ξαναπεράσουν πάλι από επιτροπή. Ενώ ο ΦΕΚ αναφέρει ξεκάθαρα ότι ανήκει σε μία από τις 45 ανίατες ασθένειες και το παιδί περνάει μία εφάπαξη. Και δεν θέλω πού θα τα πω όλα αυτά. Πού, σε ποια εκπομπή που κανένας δεν μας δίνει βήμα. Κανένας. Κατερίνα, δεν τελειώνουμε εδώ. Ανοιχτό το βήμα αυτής της εκπομπής και εδώ να έρθεις με το καλό. Θα τα ξαναπούμε. Κύριε Παπαδάκη. Όποτε θέλεις θα παρεμβαίνεις. Μισό λεπτάκι μόνο πριν κλείσουμε. Έχει γίνει τόσος δώρος. 2 βράδια τώρα κλαίω, σας μιλάω ειλικρινά. Μετά από την δημοσίευση του γεγονότος, δέχομαι εκατοντάδες αιτήματα φιλίας στο λογαριασμό μου στο Facebook. Εκατοντάδες μηνύματα από γονείς παιδιών αμαία. Έτσι. Λοιπόν, όλοι μου λένε το ίδιο. Καταρχήν κάθε μήνυμα είναι και μία καταγγελία. Όλοι περνάνε τα ίδια. Δεν είμαι μόνο εγώ. Εγώ βγήκα να το πω. Και όλοι μου λένε το ίδιο. Έχεις γίνει η φωνή μας. Μας εκπροσωπείς. Και πλέον απαιτούμε. Και θέλω να αναφέρω το εξής. Η δίκη έχει οριστεί για τις 3 Μαρτίου στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκη. Έχουμε δημιουργήσει ομάδα στο Facebook, η οποία ονομάζεται 3 Μαρτίου φτάνει. Συστηρώνουμε τους γονείς όλους από όλη την Ελλάδα, παιδιών αμαία και μη αμαία, γιατί εμείς τα μπέλε δεν βάζουμε, ούτε διαχωρίζουμε τα παιδιά,
όλα είναι παιδιά και δικά μας παιδιά. Λοιπόν, καλώ όλους τους γονείς να κάνουν αίτημα στην ομάδα. Από εκεί λοιπόν θα ξεκινήσουμε να συστηρώνουμε τον κόσμο, τους συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, γονέων περισσότερο παιδιών ΑΜΕΑ, αλλά και εμείς, και θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε διαμαρτυρίες και να ακουστεί η φωνή μας δυνατή. Καταρίνα, ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Καταρίνα, θα είμαστε σπόνσορες επικοινωνίας της προσπάθειας αυτής. Θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή, θα σε πάρω και ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Βάλε με ενεργό μέλος στο σύλλογο αυτό. Και δεν το λέω για τηλεοπτικούς λόγους, αλλά γιατί για 52 χρόνια έζησα ένα γολγοθά δίπλα σε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες. Κύριε Παπαδάκη, μέσα από την καρδιά μου θα σας το πω. Δεν θέλω να γίνω μαϊντανός της τηλεόρασης. Σε εσάς βγήκα για αυτό τον λόγο. Πιστέψτε με, σας βλέπω μέσα στα μάτια. Ξέρω ότι είστε αυτός ο οποίος μπορείτε να με νιώσετε. Γι' αυτό βγήκα στην εκπομπή σας. Κατερίνα, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι σε Αθήνα. Θα τα πούμε μετά την εκπομπή, Κατερίνα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να σε καλά, Κατερίνα. Σας ευχαριστώ. Να σε καλά. Γεια σας. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο γιατί νομίζω... Νίκο και Κώστα, ότι αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν και τη δυνατότητα να μιλήσουν. Και νομίζω ότι αυτά που είπαν αφορούν και τον κόσμο που βάλτε έχει. Βάλτε θύμωτρο σε εμάς και αφήστε αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε. Έτσι. Ήταν πολύ χρήσιμο για όλους μας αυτά που ακούσαμε.